Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα διπλό βίντεο. Πριν ξεκινήσω θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την αποδοχή του προηγούμενου βίντεο και κυρίως για τα ωραία σχόλιά σας, για τα όμορφα λόγια σας, τα οποία πραγματικά μου δίνουν κουράγιο, μου δίνουν δύναμη και κυρίως μου δίνουν όρεξη για να συνεχίσω. Σας ευχαριστώ λοιπόν μέσα από την καρδιά μου που μπήκατε στον κόπο να γράψετε τόσο όμορφα λόγια. Σας ευχαριστώ. Και επιστρέφω και σήμερα με ακόμη ένα διπλό βίντεο, το οποίο έχει ένα μεγάλο χορταστικό supermarket haul και μετά θα μαγειρέψουμε πάλι μαζί, όπως είδατε και στον τίτλο του βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε αρχικά με το supermarket haul. Αυτά είναι με μια ματιά όλα όσα πήραμε από το supermarket σήμερα και ξεκινώ από αριστερά. Έχουμε αγκουράκια και ντομαντούλες. Εμείς τα παίρνουμε όλη την εποχή αυτά γιατί η Εύη τα λατρεύει. Έχουμε τρεις πιπεριές πολύχρωμες, τις πήρα για μια συνταγή που θέλω να κάνω αύριο. Οπότε, αν τη βιντεοσκοπήσω, θα τη δούμε και μαζί, θα την έχετε δει ήδη στον τίτλο του βίντεο δηλαδή. Έχω 6 αυγά φρέσκα βιολογικά, καθώς δεν γίνουν προς το παρόν οι κοτούλες μας. Ανανά, έτοιμο κομμένο από το ψυγείο του Σκλαβενίτη. Νομίζω ότι αυτό, παιδιά, διευκολύνει πάρα πολύ να έχεις τον ανανά σου κομμένο στο ψυγείο και όποτε επιθυμείς να ανοίγεις, να τρως, να ξανακλίνεις, μεγάλη διευκόλυνση. Έχω εδώ μία χλωρίνη κλινέξ, τη λευκή, την κλασική, την παραδοσιακή. Τρεις συσκευασίες με chips. Έχουμε επίσης μουστάρδα, βαλσάμικο ξύδι και μία μαγιονέζα Kraft. Αυτή εδώ για να φαίνεται καλύτερα. Και πάμε στα της κατάψυξης. Έχω γαρίδες, είναι αποφλοιωμένες και προβρασμένες, μεγάλη διευκόλυνση. Επίσης επιθυμήσαμε λίγο να φάμε ένα χταποδάκι ξυδάτο, οπότε πήραμε και ένα χταποδάκι ξυδάτο από το Σκλαβενίδι από την κατάψυξη. Και επίσης πήραμε και μία μπουγάτσα χρυσή ζύμη, μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα από σιμιγδάλι και άρωμα βανίλιας. Πολύ ωραίες αυτές τις χρυσή ζύμης, αν και όχι ότι υπάρχει κάποια που δεν μου έχει αρέσει. Έχουμε επίσης σαμπόν μπούτι καπνιστό Fou Antres σε μεγάλες φέτες, νουνού Gouda για τα τοστάκια. Έχουμε επίσης Gouda, δύο συσκευασίες, έτσι όπως τις έχει ο Σκλαβενίτης έτοιμες, στριμμένες στο ψυγείο του. Και δύο συσκευασίες Νίκας με μπέικον καπνιστό. Και πάμε εδώ πίσω που έχουμε βοσινάκι, παραδοσιακές φρυγανιές σταρένιες, αυτές τις κλασικές. Κύβους λαχανικών βιολογικούς της Knorr. Σας έχω πει πόσο τους αγαπώ αυτούς τους κύβους και από τότε που ξεκίνησα να τους χρησιμοποιώ μόνο αυτούς, τίποτα άλλο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύγευστη, έχουν τεράστια διαφορά με τους κλασικούς κύβους της Knorr και επίσης ένα μεγάλο πλεονέκτημα που το λέω συνέχεια γιατί εμένα με έχει διευκολύνει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι τρίβονται πολύ εύκολα με το χέρι, διαλύονται πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε επίσης καλαμπόκι γλυκό σε αυτήν τη συσκευασία. Και προχωράω με τη σειρά. Έχουμε δύο συσκευασίες κύκνος, ντοματούλα έτοιμη τριμμένη, την οποία πάντα τη συνδυάζω με τη βιολογική της Πουμαρό σε χάρτινη συσκευασία. Έχω δύο τέτοιες χάρτινες και αφού είμαι εδώ έχω και μία φέτα δοδόνη, η οποία μας αρέσει πάρα πολύ, το έχω ξαναπεί. Δύο χυμούς όλυμπος, στην ίδια γεύση είναι, μήλο, πορτοκάλι και καρότο. Μόρο μάντιλα, μπανάνες, οι οποίες ήταν μόνο άγουρες, θα τις αφήσουμε λίγο να οριμάσουν. Και πηγαίνω, τι δεν έχω δείξει, συγγνώμη, πάμε εδώ στον καφέ, δύο συσκευασίες γαλλικού καφέ. Αυτός, παιδιά, είναι τρομερός και ο κίτρινος και ο κόκκινος, είναι τρομεροί καφέδες, τους πίνουμε μανιωδώς, έχουμε δύο συσκευασίες. Έχω επίσης, συγγνώμη να κάνω αυτό, ένα ντακ για το καζανάκι και ένα μπρεφ για τη λεκάνη της τουαλέτας, σετ αυτά. Έχουμε ένα γιαούρτι total, 5%. Σας έχω πει ότι νομίζω το total είναι, αν όχι το μοναδικό, θα πω ένα από τα λίγα γιαούρτια που μπορώ να φάω. Μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και το παίρνω σε μεγάλη συσκευασία. Ουσιαστικά μόνο εγώ το τρώω στο σπίτι. Και ντρέπομαι, αλλά θα το δείξω. Έχει συμβεί και αυτό εδώ πέρα, όλο αυτό. Σοκοφρέτες με λευκή επικάλυψη, θεϊκές, λίλα πάους, θεϊκές και εννοείται τα αγαπημένα μας δίπλο γεμιστά. Και αν δεν ξεχνάω τίποτα, που νομίζω δεν ξεχνάω, αυτά είναι όλα όσα πήραμε από το μάρκετ αυτή τη φορά.
Η σημερινή μας συνταγή είναι κάτι πολύ αγαπημένο μας εδώ οικογενειακά. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη κοτόπιτα. Εμείς αυτή την κοτόπιτα τη φτιάχνουμε για βραδινό κυρίως και επίσης και για πρωινό. Είναι μια πάρα πολύ εύκολη κοτόπιτα η οποία τρώγεται και κρύα. Εγώ δηλαδή προσωπικά προτιμώ να την καταναλώσω κρύα. Συνήθως τη φτιάχνω απόγευμα. Τρώω ίσως ένα κομμάτι το βράδυ, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ να την τρώω σαν πρωινό. Νομίζω δηλαδή ότι η κρύα είναι ακόμη καλύτερη από ότι ζεστή. Τώρα, σε αυτή την κοτόπιτα εγώ χρησιμοποιώ πιπεριές, χρησιμοποιώ μπέικον, χρησιμοποιώ κασέρι, χρησιμοποιώ κρέμα γάλακτος. Θα τα δείτε και όλα στο βίντεο. Φυσικά, σας λέω και εκεί ότι μπορείτε να προσθέσετε ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να προσθέσετε μανιτάρια, περισσότερο μπέικον, άλλα αλλαντικά που θεωρείτε ότι ταιριάζουν. Αυτό είναι στην προσωπική προτίμηση και στο γούστο του καθενός. Εγώ σας δείχνω την κοτόπιτα έτσι όπως την τρώμε εμείς εδώ το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, δεν μακρηγορώ άλλο, ξεκινάμε με τη συνταγή. Αυτά είναι τα υλικά που θα χρειαστούμε για την κοτόπιτά μας. Έχουμε το στήθος από ένα κοτόπουλο, το οποίο το έχω βράσει με λίγο αλατάκι και το έχω κόψει σε πολύ πολύ μικρά κομματάκια. Τρεις πιπεριές τρίχρωμες, για να γίνει έτσι λίγο πιο ωραίο, τις οποίες τις έχω σε κύβους. Μια συσκευασία κασέρι, περίπου γκούντα κατά προτίμηση, περίπου 250 με 300 γραμμάρια όπως θέλετε. Δύο κρέμες γάλακτος, 7 φέτες, 6 νομίζω έχω εδώ, μια συσκευασία τέλος πάντων, ήταν 6 φέτες μπέικον και σφολιάτα. Αυτό που θα κάνω είναι να τα βάλω όλα με τη σειρά στο τηγάνι μου και θα αφήσω για το τέλος μόνο το τυράκι μου. Έχω κλείσει το μάτι, αν και την έχω ακόμα πάνω, θα την αφήσω λίγο να κρυώσει και θα προσθέσω το κασέρι και μετά θα την αφήσω όντως να κρυώσει, ούτως ώστε να μην πέσει η σφολιάτα. Πρώτα θα κρυώσει και μετά θα την βάλω μέσα στη σφολιάτα. Και λίγο λατάκι από πάνω έτσι να γυαλίσει, να γίνει πιο ωραία. Μπορείτε φυσικά να ρίξετε παπαρουνόσπορο, να ρίξετε σουσάμι, να ρίξετε οτιδήποτε θέλετε, όπως και με τη γέμιση. Μπορείτε να αλλάξετε οτιδήποτε, να βάλετε καρότο, να βάλετε πράσινες πιπεριές, να βάλετε μανιτάρια. Αυτά τώρα προφανώς είναι ελεύθερα. Το σημαντικό που θέλω να πω είναι ότι όταν χαράζουμε την πιτούλα, προσπαθούμε να, εδώ δεν το μου ξέφυγε, να μην πάμε μέχρι κάτω, μέχρι το τέλος. Εδώ ας πούμε έκανα λάθος. Προσπαθούμε να φτάσουμε μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, αυτή είναι η πίτα μας. Τώρα, αν θέλετε την να διατηρείτε στο ψυγείο, αν θέλετε την ψήνετε, εγώ τη βάζω στο φούρνο να την ψήσω και επιστρέφω για να σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Και ειδού το τελικό αποτέλεσμα, η πιτούλα μας είναι έτοιμη, έχει καλοψηθεί και φυσικά τώρα θα την αφήσω λίγο να κρυώσει και θα την απολαύσουμε. Το καλό με αυτή την κοτόπιτα, εκτός το ότι είναι εύκολη και ευγευστή, είναι ότι τρώγεται και κρύα και
Εγώ προσωπικά νομίζω ότι την προτιμώ περισσότερο κρύα, δηλαδή πιο πολύ θα την απολαύσω αύριο το πρωί σαν πρωινό, παρά τώρα το απόγευμα. Ελπίζω να σας άρεσε και να είναι μια συνταγή την οποία θα θέλατε να δοκιμάσετε. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και να το απολαύσατε. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν εδώ για ακόμα μία φορά και είδατε αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος. Τα λέμε πολύ σύντομα με νέο βίντεο. Γεια σας!